Γεια και χαρά σε όλους. Εγώ είμαι ο Mike και εδώ από το καναπέ του σπιτιού μου, όπως πρέπει όλοι να κάνουμε, θα σας ενημερώσω για τα θέματα της εβδομάδας που πέρασε. Την Τρίτη είδαμε την Hayley Clam και τον σύζυγό της, Tom Cowlitz, να φιλιούνται, έχοντας ανάμεσά τους ένα τζάμι. Το γνωστό μοντέλο δεν ένιωθε τελευταία καλά και ήθελε να αποφύγει την επαφή. Από την άλλη, ο Tom Cowlitz ανησυχεί για την κατάσταση υγείας του, καθώς γύρισε από την περιοδία του. Εμείς τους ευχόμαστε καλό κουράγιο, ενώ ακολουθούμε το παράδειγμά τους και μένουμε σπίτι. Πάμε τώρα να απολαύσουμε Blinding Lights The Weeknd. Στο επόμενο θέμα μας θα δούμε τη Jennifer Lopez και τη Lana Del Rey, οι οποίες αποφάσισαν να δουν θετικά τις νέες συνθήκες και να εκμεταλλευτούν το χρόνο στο σπίτι. Η Lana Del Rey δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες στο Instagram. Και η μία από αυτές τις φωτογραφίες ήταν δύο τίτλοι από τα καινούργια της τραγούδια που δουλεύει αυτή τη στιγμή. Οι τίτλοι των τραγουδιών είναι If This Is The End, I Want A Boyfriend και Grenadine Quarantine. Η ίδια αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο που έχει, χορεύοντας, γυμνάζοντας το σώμα της και δουλεύοντας καινούργια project. Εμείς θα ακολουθήσουμε το παράδειγμά της «Μένουμε στο σπίτι» και θα ακούσουμε στη συνέχεια «Young and Beautiful» από Lana Del Rey. Πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα της εκπομπής μας και θα δούμε τους The Killers να μας μαθαίνουν πώς να πλένουμε σωστά τα χέρια μας με το νέο τους τραγούδι Mr. Brightside. Στο συγκεκριμένο βίντεο βλέπουμε το frontman του group να πλένει προσεκτικά τα χέρια του και να τραγουδάει το hit του συγκροτήματος. Το βίντεο διαρκεί 20 δευτερόλεπτα, όσο θα πρέπει να διαρκεί ένα σωστό πλύσιμο χεριών. Ο Brandon νιώθει με το παραπάνω την ερμηνεία του. Turning saints into the sea. Swimming through sick lullabies, choking on your alibis. But it's just the price I pay. Destiny is calling me. Open up my eager eyes, 'cause I'm Mr. Brightside. Αυτά είναι τα νέα μας για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μη φύγετε όμως, μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται The Killers και Just Another Girl. Εγώ έχω να σας πω μόνο, μείνετε σπίτι και stay safe. Φιλιά πολλά και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.